Εσύ φαντάστηκες κάτι που ο Γιώργος δεν έκανε και με το οποίο η εσωτερία δεν είχε κανένα πρόβλημα. Άρα δεν υπήρχε πρόβλημα εξ αρχής για να έρθεις να λύσεις κάποιο πρόβλημα εσύ. Στο μυαλό μου όμως δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Αυτό σου εξηγώ το φαντάζομαι. Αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή, ότι φαντάστηκε κάτι, έπρεπε να περάσουν 15 λεπτά να σου πει. Άρα καταλήγουμε όλοι οι υπόλοιποι ότι ο Νίκος ζηλεύει πάρα πολύ την εσωτερία. Το καινούργιο του παρατσούκλι είναι ο κρεβατομουρμούρα. Δεν είχε όμως ήχο. Οπότε δεν μπορούσε να καταλάβει ο Νίκος άμα η κοπέλα φώναζε ή δεν ήθελε. Σωστό γι' αυτό. Ήσουν και εσύ έτσι. Ναι, ήμουν και εγώ δίπλα. Α, και είδες και εσύ παρεξήγηση. Α, γι' αυτό δεν έβαλα ήχο. Αυτό δεν σκέφτηκα. Στην παγίδα. Και εσύ έπεσε στην παγίδα. Σαν όχι λιοντάρι. Σαν Ιένα. Σαν Ιένα. Ακόμα και τίγρης πέφτουν σε παγίδα. Παίρνουν σε δίχτυα. Ακόμα και τίγρη. Καλά, δεν είναι κακό να παραδεχτεί. Εσύ άκουσα με. Δεν είμαι. Σκάφτε το δικό σου λάθο. Δεν δίδαψα καθόλου. Άρα λέω, εσύ δεν είναι κακό να παραδεχτεί τώρα εδώ μπροστά σε όλου μα. Ότι ζηλεύεις. Παραδέχομαι μπροστά σε όλους πως δεν ζήλεψα καθόλου πραγματικά. Θα ζήλευα μόνο εάν ένας ανταγωνιστικός άντρας που ήταν καλύτερος από εμένα προσπαθούσε να διεκδικήσει το κορίτσι μου. Γιατί ήρθες ρε καμάρι μου εδώ πέρα. Το ένστικτο ξύπνησε. Το ένστικτο. Ζήλια. Του λιονταριού. Πλέον έχει φανερωθεί ότι ζηλεύει, εγώ θεωρώ ότι είναι καψούρης με τη σωτηρία και ζηλεύει φουλ. Άκουσα να δεις. Δεν μπορείς να τα λες μία έτσι και μία αλλιώς. Νίκο, είμαστε όλοι μεγάλοι άνθρωποι. Από τη στιγμή που έχει ξυπνήσει ένα ένστικτο, έχει ξυπνήσει και συγκεκριμένους λόγους και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ότι ζηλεύεις πάρα πολύ γιατί είσαι πολύ ερωτευμένος με τη σωτηρία. Καλή, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Φοβάσαι τον ανταγωνισμό. Σε ρωτάω κάτι άλλο τώρα. Η ζύγια βοηθάει σε πάρα πολλά κομμάτια, αλλά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πες ότι δεν είναι ο Γιώργος που το κάνει αυτό, αλλά είναι ο Δημήτρης που την έχει πάρει έτσι. Τι θα έκανες. Ακριβώς και είδα την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια αντίδραση. Ακριβώς την ίδια. Εσένα πώς σου φάνηκε απειλητικός ο Κόρκας προς τη σωτηρία. Όχι, είχε μια διάθεση πρόσχαρη και χάρη τον λόγο και εντάξει, ούτε συζήτηση. Ούτε συζήτηση. Εμείς είδαμε την εικόνα χωρίς ήχον όμως. Ναι. Εσύ που το ξέρεις καλύτερα από όλους από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε αυτή την πολύ στενή σχέση. Και εμείς είμαστε λίγοι για να καταλάβουμε το πνεύμα του Πελετιέ. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι το έκανε αυτό, Νίκος? Εμείς προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε αν όντως υπήρξε ζήλια. Mm-hmm. Αυτό, δηλαδή εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό. Ακούς, Κατερίνα, εκεί. Εκεί υπάρχει μια ασάφεια. Εσύ δεν μας πάρεις εκεί. Υπάρχει μια ασάφεια, είπε ο Πρόεδρος. Υπάρχει μια ασάφεια. Αυτό κάνω από την αρχή εγώ προσπαθώ αυτό. Αν δεχόμαστε την ειλικρινιά του και θεωρούμε ότι είναι ακέραιος, που εγώ το θεωρώ, εντάξει, πρέπει να πιστέψουμε στο λόγο του ότι δεν υπήρξε ζήλια. Αλλά έστω και αν υπάρχει. Είναι de jure, ας πούμε, αυτό θα έλεγε. Εκ του νόμου Γιούρια, δεν ξέρω είναι, αυτό. Όχι το Γιούρι. Αλλά το θέμα είναι ότι προκύπτει από το γεγονός ότι έχει δώσει σημάδια γραφής ο Νίκος ότι είναι αξιόπιστος και ακέραιος. Αλλά ακόμα και αν. Εσύ τι πιστεύεις, γιατί ακόμα και αν στο υποσυνείδητό του υπάρχει μια ζήλια, τότε είναι αποδεκτή, θεμητή, γιατί η σωτηρία είναι μια ωραία κοπέλα και γιατί να μην υπάρχει. Και εγώ το χαίρομαι να υπάρχει λίγο ζήλια, γιατί αυτό, όπως είπαμε, τιμολογικά προέρχεται από τη λέξη ζήλο, που σημαίνει θέληση, διάθεση, πρόθεση. Μόνο ωραίο είναι αυτό που λέω. Δεν είναι αρνητικό ένα άλλο. Μην φοβάσαι τον αγωνιστή. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ θα σα πω ότι πρέπει να γίνει. Αν με ρωτάτε. Δηλαδή, επειδή έχουμε, ας πούμε, τον πρόεδρο εδώ, παύλα δικηγόρο, και επειδή αισθάνομαι ότι ο Νίκος αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα λαϊκό δικαστήριο αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να το σκέφτεσαι έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω το καλύτερο είναι. Θέλω να απευθυνθώ στο κοντρόλ. Θέλω πολύ να το κάνω αυτό. Μπορούμε να δούμε το επίμαχο σημείο. Γίνεται να το δούμε. Χωρίς ήχο. Ωραία, ευχαριστώ. Πάμε να το δούμε λίγο. Να δούμε τι έγινε. Τι έκανε τώρα. Τι είχε απαντήσει. Το αριστερό χέρι δεν φαίνεται. Το αριστερό χέρι δεν φαινόταν, είδες. Το αριστερό χέρι δεν φαινόταν στην κάμερα. Από εδώ την κράτη της αρέσει. Ναι, το ξέρω, τώρα το ξέρω, αλλά δεν φαίνονταν στην κάμερα. Να σου πω, έχεις φανταστεί πράγματα που δεν ζηλεύεις. Εσύ για το αριστερό χέρι που δεν φαινόταν επειδή ξέρεις αυτό να παίζεις. Όταν βλέπεις μια εικόνα, όταν οι επιστήμονες το απέδειξαν. Προσπαθώ να καταλάβω, Νίκο, αλήθεια. Οι επιστήμονες το απέδειξαν πως όταν ο άνθρωπος βλέπει μια εικόνα για λίγα δευτερόλεπτα, απευθείας ο εγκέφαλος του δημιουργεί μια εικόνα από μόνος του. Εγώ είδα το ένα χέρι που δεν φαινόταν και το μυαλό μου πήγαινε απευθείας που θα έβαζε ο Γιώργος που είναι αυθόρμητος στο χέρι. Θέλεις να μιλήσουμε για αυτά που φαινόταν? Ναι. Θέλεις να μιλήσουμε για αυτά που φαινόταν? Ήδη η σωτηρία να κάνει. Ναι, τέτοια. Νεκρό ήταν έτσι. Πρόλαβα να δω την εικόνα ένα δευτερόλεπτο. Ρε, είπε. Είδα την εικόνα και έγινε καπνός. Ναι, είδα. Αν ίσχυε, δεν ήταν δευτερόλεπτο. Δεν έφυγε. Με το που τη σήκωσε, έφυγε. Κατάλαβες, δηλαδή. Τώρα που έγινε αυτό, πώς αισθάνεσαι? Ναι, ρέμισα.